Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνάω, Κώστας εδώ. Σήμερα διαφορετικό βίντεο και δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση να είναι από τα τελευταία που βλέπετε σε αυτόν εδώ το χώρο. Θα σας κάνω μάλλον άλλο βίντεο ενημέρωση για το συγκεκριμένο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε κάποια πακέτα. Τα τρία από αυτά, βασικά να σας τα περιγράψω ακριβώς τι πακέτα θα δούμε, θα έχουν σχέση τα περισσότερα με το PlayStation. Εκτός από το ένα που θα έχει με το PSP αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πριν από καιρό, ένας φίλος του καναλιού, ο Αντώνης, δεν θα πω το επώνυμό του γιατί δεν θέλει, είχε κάποια παιχνίδια, τα οποία αν δεν κάνω λάθος τα περισσότερα από αυτά είναι πρόμο φάση, από το PlayStation 4 και το PlayStation 3. Και μου λέει, έχω αυτά τα παιχνίδια, θες να σας στείλω, δεν τα χρειάζομαι, πάρτα. Λέω, οκ, φέρε, στείλε αν είναι. Και τουλάχιστον για το PlayStation 3 έχω ένα φίλο που πήρε πρόσφατα το PlayStation 3, θα του δώσω να παίξει αυτός και να δω εγώ από το PlayStation 4 ποια θα παίξω ή ποια θα δώσω ίσως σε κάποιον άλλο φίλο. Μετά από λίγο καιρό, το ίδιο παιδί με έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει από το πακέτο από αυτό εδώ, που είναι τα παιχνίδια, πλήρωσα μόνο τα μεταφορικά, συνεννοηθήκαμε να το κάνουμε έτσι. Μετά από λίγο καιρό μου λέει, ξέρεις κάτι, επειδή δίνω και την κονσόλα μου, έχω αυτό το χειριστήριο, ήταν ένα χειριστήριο για το PlayStation 4, το οποίο το έψαχνα καιρό να το αγοράσω, αλλά επειδή πήρα το God of War, δεν ήξερα αν θα έδινε τόσα λεφτά για να αγοράσω καινούριο χειριστήριο. Έχω ένα αποθυμένο, ένα από τα χειριστήρια που μου αρέσουν είναι η λευκή παράλλαγη και στο PlayStation και στο Xbox One. Οπότε μου λέει το πουλάω 20 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά που ήταν όπως και το προηγούμενο πακέτο. Δέχεσαι? Λέω εντάξει, εννοείται. Δηλαδή ήρθες από αυτά, το ψάχνα και ήρθες από τον ουρανό και μου λες πάρτο. Οπότε δεν γίνεται. Οπότε τυπικά αυτό εδώ το πακέτο έχει ένα controller, θα το δούμε μαζί. Αυτό εδώ το πλήρωσα 20 ευρώ και τα μεταφορικά μαζί μου βγήκανε. Οπότε το ένα ήρθε σε φάση σαν ως fan mail, με συγχωρείτε, και το άλλο το πλήρωσα κανονικά. Έπειτα ήρθε αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι από τον Χρήστο Δημόπουλο, λέω το επώνυμό του κανονικά γιατί δεν είχε κάποιο θέμα, το οποίο όπως ξέρω έχει κάποια παιχνίδια για το PSP σε φάση ως fan mail. Και μαζί λέω γιατί όχι, αφού τα βάλαμε όλα, θα σας δείξω και δύο πακέτα που ήρθαν από Zegetron, κάποια παιχνίδια για το PlayStation, τα οποία μου στείλα να τα δοκιμάσω. Κατά πάσα πιθανότητα θα κάνω βίντεο ξεχωριστά με αυτά, θα δούμε τη φάση, πώς, αλλά θα ανοίξω όλα μαζί. Τώρα τυπικά αυτά είναι πρόμο φάση, οπότε θα τα δούμε όλα μαζί. Ας ξεκινήσω όμως με αυτό που ξέρω τι είναι, που είναι το controller, να το δούμε μαζί παρέα. Αρκετά καλά πακεταρισμένο θα έλεγα. Έρχεται μέσα, εν τω μεταξύ φαίνεται πολύ πορτοκαλί. Δεν ξέρω, το color correction που έκανα στην κάμερα το δείχνει αρκετά πορτοκαλί. Δεν έχει κάτι άλλο. Κάποια, ελπίζω να μην έχει κάτι για να μου λέει τα πέταξες. Όχι. Εν τω μεταξύ βλέπετε το δάχτυλό μου. Χθες είχα ένα ατύχημα. Με τσίμπησε δράκαινα στο μαγαζί που δουλεύω τέλος πάντων και πέρασα ένα μέρος στο νοσοκομείο και τέλος πάντων τώρα είμαι καλά αλλά πονάω, οπότε είναι λίγο περίεργο το unboxing αλλά ήθελα να το κάνω. Anyway, προσέχετε τα ψάρια εκεί που πάτε και κολυμπάτε εσείς ή οτιδήποτε. Εμένα ήταν λίγο άκυρη ιστορία. Anyway, λοιπόν, το χειριστήριο, για να μην καθυστερούμε. Εντάξει. Είναι... Εν τω μεταξύ έχει σκόνες και αυτά θα το καθαρίσω. Έχει φθορές. Αλλά είναι πανέμορφο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Η μοχλή του δεν είναι φθαρμένη. Θέλει ένα μικρό καθάρισμα αλλά δεν είναι κάτι. Και ναι, 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 μ' αρέσει. Το ψάχνα, σας λέω, με 20 ευρώ το θεώρησα ευκαιρία. Και δεν το παρέλειψα, ήθελα να το αγοράσω αυτό εδώ το πράγμα. Είναι από τα αγαπημένα μου στυλ. Το επόμενο αγαπημένο είναι το διάφανο λευκό. Θέλω να βλέπω τι κυκλώματα έχει. Ίσως κάποια στιγμή να το αγοράσω και αυτό, αλλά στον καιρό του. Εν τω μεταξύ πάμε τώρα σε αυτά που δεν ξέρω τι έχουν μέσα. Δηλαδή είναι όλα εντελώς random, για μένα τουλάχιστον. Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά ξέρω ότι το στυλ, αλλά δεν ξέρω ποια είναι. Εγώ θα τραβάω απλά και θα τα βλέπουμε μαζί παρέα. Λοιπόν, το πρώτο είναι το
για το PlayStation 3 Assassin's Creed Rogue. Το συγκεκριμένο το έχω αγοράσει στο Steam. Δεν ξέρω να το δείτε κάπως έτσι, γιατί χτυπάνε οι αντανακλάσεις από το φως. Αυτό είναι για το PlayStation 3. PlayStation 3 δεν έχω, αλλά ένας πολύ καλός φίλος με τον οποίο θα κάνουμε ένα επεισόδιο σύντομα. Θα το δείτε όσοι παρακολουθείτε στο Instagram. Ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Κάτω έχω τα social media του καναλιού και το Instagram μου, το προσωπικό του καναλιού και προσωπικό. Είναι ο Αλέξανδρος με τον οποίο φτιάχνουμε την κιθάρα μου και έχετε δει κάποια δείγματα από το γραφείο του. Όσοι παρακολουθείτε, ίσως να έχετε πάρει μια ιδέα. Κάντε ένα follow εκεί να παίρνετε μια ιδέα τι του κάνουμε. Θα δείτε κάτι πολύ special, οπότε σε αυτόν θα πάει, γιατί πήρε τώρα και παίζει με το γιο του παρέα και θα το χαρεί. Πιστεύω ότι θα το χαρεί. Λοιπόν, MXGP, MotoGP βασικά, MX1 και MX2 Official Championship. Δεν το έχω παίξει, αλλά θέλω να το παίξω για ένα μεγάλο διάστημα. Οτιδήποτε τύπου μηχανή ήταν το αγαπημένο μου. Βλέπετε τα περισσότερα είναι promo, οπότε καταλαβαίνετε. Για το PlayStation... αυτό και αυτό το ήθελα. DMC Devil May Cry Definitive Edition για το PlayStation 4. Okay. Σε ευχαριστώ, Αντώνη, ειλικρινά. Πραγματικά σε ευχαριστώ. WWE 2K16. Αυτό δεν ξέρω αν θα το παίξω. Ίσως να το χαρίσω κάποιο φίλο να το παίξει. Τα πάλι δεν ξέρω, αλλά θα το δοκιμάσω σίγουρα να δω πώς είναι τουλάχιστον μία φορά. Μπορεί να εντυπωσιαστώ. Το μεταξύ προσπαθώ να πετύχω γωνίες περίεργες για να σας το δείξω. Ωραίο. NBA 2K17. Είχα κάνει το συγκεκριμένο παιχνίδι giveaway για το PC. Μου το είχαν στείλει και το είχα κάνει giveaway. Βασικά, ψέματα. Το είχα αγοράσει για το PC από ένα μαθητή μου. 20 ευρώ. Και το είχα κάνει giveaway παλιά, πριν από κανένα 2 χρόνια, 1,5 πόσο το είχα κάνει. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτό πρέπει να ήταν. Και τώρα για το PlayStation. Ευκαιρία να το δοκιμάσω και αυτό. Το μεταξύ είναι όλα πρόμο και δεν μπορώ να καταλάβω τι φάση. Γιατί εγώ που είμαι YouTuber δεν παίρνω κανένα πρόμο και ο Αντώνης έχει πιο πολλά. Αλλά πέρα μπλάκα. Assassin's Creed Unity. Αυτό το έχω. Οπότε. Και το έχω με το κουτί του πίσω και θέλω να το παίξω. Οπότε μάλλον θα πάει σε κάποιο φίλο. Δεν ξέρω. Φίλους που έχουν PlayStation. Μπορώ να βρω να τους το δανείσω ή να τους το δώσω, να τους το χαρίσω. Οπότε κάτι θα κάνω. Θα δούμε. Bound by Flame. Ένα παιχνίδι που δεν έχω ιδέα περί τίνος πρόκειται. Έχει το manual μέσα. Θα το δοκιμάσω και αυτό. Να δω πώς είναι μέσα και πώς... Τι έχει το στυλ του. Α, έλα! Να, άλλο ένα παιχνίδι που... Το έβλεπα στο PC αλλά δεν το πήρα ποτέ. Alien Isolation. Ένα παιχνίδι που ήθελα να παίξω, βέβαια η αλήθεια θέλω να το παίξω με παρέα γιατί με χέσμε Dan μόνος μου, αλλά... UFC. Επίσης για το PlayStation 4. Και το τελευταίο, Assassin's Creed Syndicate. Αυτός θα είναι πολύ τυχερός που θα τα πάρει και τα δύο πλάκα-πλάκα, γιατί το έχω και το Syndicate. Το έχω και το Syndicate και σε καλές θήκες τα μπλε τα κουτιά τους, οπότε θα είναι πάρα πολύ τυχερός όποιος το πάρει. Μάλλον ο Θήμιος θα τα τσιμπήσει, αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Πρέπει να το σκεφτώ. Λοιπόν, αυτό ήταν, δεν είχε κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ, Αντώνη, ειλικρινά. Και για την τιμή που με έκανες για το χειριστήριο και για τα παιχνίδια. Τα περισσότερα από αυτά ήθελα να τα δοκιμάσω, αλλά δεν έμπαινα στη διαδικασία να το δοκιμάσω. Οπότε, εν τω μεταξύ, πίσω βλέπετε. Μ' αρέσει, είχα βάλει gameplay να παίζει. Αλλά για κάποιο λόγο το ξέχασα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αντώνη. Πάμε στο επόμενο πακέτο που είναι, σας είπα, από τον Χρήστο Δημόπουλο. Εν τω μεταξύ παίζει να δείτε δύο back-to-back fan mail, αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι βγήκαν τα βίντεο. Θα σας πω, θα σας κάνω βίντεο update. Είναι μια περίεργη εποχή αυτή. Θα σας κάνω ειδική ενημέρωση, να είστε stand-by. Λοιπόν, Little Big Planet για το PSP. Το συγκεκριμένο το έχω για το PSV, για το PSP δεν το είχα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ τώρα χτύψα πολλά μάγια και πονάω. Να δείτε, είναι πολύ πιο μεγάλο από το πρίξιμο το δάχτυλό μου. Άλλο ένα μάξι το...
Άλλο ένα αμάξι. Άλλο ένα παιχνίδι που το έχω είναι το Cars. Γι' αυτό ξέρω ακριβώς και είναι και σφραγισμένο, ξέρω ακριβώς που θα το δώσω να το χαρούνε. Και ένα το οποίο θα το κρατήσω εγώ, γιατί το θέλω. Τζερόνιμο Στίλτον, επιστροφή στο βασίλειο της φαντασίας. Το βιντεοπαιχνίδι και είναι στα ελληνικά. Και το εξώφυλλο. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά ως συλλέκτης, γιατί έχω αρκετά PSP games, το ήθελα να το έχω στην κατοχή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Κάθε φορά που μου στέλνετε κάτι σημαίνει πάρα πολλά για μένα και σας είπα, είτε μια ζωγραφιά είναι, είτε ένας λόγος σας, είτε κάτι, είτε ένα γράμμα σας. Όλους παραδείγματος δεν έβαλε κανένα γράμμα, ντροπίζω βλέκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σημαίνουν πολλά για μένα το ότι παρακολουθείτε το κανάλι, ότι ξοδεύετε το χρόνο σας να παρακολουθήσετε το κανάλι. Anyway, πάμε να συνεχίσουμε και στα δύο τελευταία που μου έστειλε η Zegetron. Η αλήθεια είναι ότι εγώ περίμενα ότι θα έρχονταν σε ένα. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχει... Έχω πάρει μια ιδέα. Ξέρω σίγουρα ότι το συγκεκριμένο το ένα έχει κάτι με το Sonic και άλλο ένα. Αλλά το δεύτερο δεν το περίμενα το δεύτερο το φάκελο και είμαι περίεργος να δούμε τι είναι. Οπότε πάμε να δούμε μαζί παρέα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ωραίο να σε σκέφτονται ειδικά εταιρείες για το... Είναι ωραίο να τελειώσω αυτό και θα σας δείξω αυτό. Είναι ωραίο να σε σκέφτονται οι εταιρείες και να λένε ότι ξέρεις κάτι... ναι. Γιατί όχι, ας του δώσουμε να δείξει κάτι. Γενικά είμαι άνθρωπος πολύ τυπικός, λίγο περίεργος. Το έχετε προσέξει στα τόσα βίντεο. Μ' αρέσει αυτή η μαγεία του unboxing. Όπως μάλλον θα το υιοθετήσω, τα δικά μου unboxing θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργα, λίγο διαφορετικά από την πλειοψηφία. Ενώ μπορείτε να έχετε πολύ πιο επαγγελματικά unboxing από πάρα πολλούς, νομίζω ότι στα δικά μου unboxing τυπικά δίνω ένα πιο σπιτικό τόνο. Δηλαδή, αν ήταν μαγειρική, θα ήταν τα σπιτικά φαγητά του Κώστα. Τώρα είναι τα σπιτικά unboxing του Κώστα και νομίζω ότι αυτή την οικειότητα σας βγάζω. Και δεν είναι κακό, χρειάζεται και αυτό πιστεύω στον τόσο επαγγελματισμό και στα τόσα ωραία βίντεο να υπάρχουν και κάποια λίγο πιο ζεστά βίντεο, πιο σπιτικά θα το έλεγα. Και ναι, είναι πανέμορφο. Sonic Mania. Πανέμορφο. Wow. Εκεί στη Zegetron. Σας ευχαριστώ. Ειλικρινά. Θα τα ανοίξω. Γιατί έχει μέσα και βιβλιαράκι. Είναι πανέμορφο. Είναι πραγματικά πανέμορφο. Wow. Είναι slide. Το παιχνίδι είναι το παιχνίδι. Εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο extra. Αλλά μέσα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο artbook. Το οποίο έχει... σκίτσα, περιοχές... από το Sonic. Από όσο ξέρω... έχει The Ultimate Celebration of Past and Future. Από όσο ξέρω είναι ειδική έκδοση η οποία περιλαμβάνει αρκετά κάποια από τα παλιά παιχνίδια. Από όσο έχω αντιληφθεί. Δεν το έχω ψάξει γιατί έλεγα θα έρθει, κάποια στιγμή θα κάτσω να το μελετήσω λίγο πιο εντατικά. Αλλά γενικά μπορώ να πω ότι πιο πολύ, αν και βλέπετε πίσω τα αυτοκόλλητα του Μόριο εκεί πέρα, πιο πολύ με τύπος Sonic, υποστήριζα πιο πολύ Sonic ως μικρός, έβλεπα και το παιδικό το κινούμενο τότε παρά Mario και θα θυμηθώ λίγο κάποια από τα παιχνίδια τα οποία, ποιο ήταν στο Master System, στο Master System ή στο Sega Mega Drive. Ο αδερφός μου μικρός είχε το Mega Drive, ήτανε ο αδερφός μου πιο μικρός, του έδωσαν το Mega Drive και είχε μέσα το Sonic και επίσης και στο Master System που μου στείλε πριν από 2 χρόνια που μου έδωσε ο Τάσος ο Μπίσκος όταν ήμουν στο στρατό είναι η συλλεκτική με το Sonic το οποίο το έχει μέσα, το οποίο είναι παιχνιδάρα. Και πάμε και στο τελευταίο, αξίζει νομίζω ότι όσοι είστε στη φάση δοκιμάστε το, ειδικά σε κονσόλα είναι καλή φάση και έχει...
Μάλλον κάποιο λάθος έγινε και μου τα έστειλαν και τα δύο. Αυτή είναι έκδοση για Xbox, την οποία δεν έχω. Αλλά δεν θα την ανοίξω, γιατί θα το στείλω μάλλον πίσω το συγκεκριμένο. Οπότε, ναι, εγώ Xbox One δεν έχω. Οπότε θα κρατήσω το PlayStation και θα επικοινωνήσω το συγκεκριμένο. Αν γίνεται να το στο στείλω πίσω, είναι ακριβώς το ίδιο. Τι φάση. Μάλλον ήταν άλλο ένα νομίζω και μου στείλαν δύο διαφορετικές κονσόλες. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα, εκτός και άμα γίνει κάποιο update, ίσως αν μου πούνε ξέρεις κάτι, κρατώ και εδώ στο giveaway, δεν ξέρω, δεν νομίζω, θα σας πω πάντως. Ευχαριστώ, αλλά αυτό το συγκεκριμένο θα στείλω μήνυμα, βασικά email, όπως επικοινωνήσαμε για να το στείλω πίσω. Ευχαριστώ πάντως. Και ναι, θα πάει πίσω. Γιατί κρίμα να το ανοίξω και να το χαλάσω, ενώ μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος, φαντάζομαι. Okay. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Μεγαλούτσικο, αλλά έχει ωραία πραγματάκια μέσα. Και καιρό είχα να ανοίξω τέτοιο βίντεο. Μ' αρέσουν να ανοίγω παιχνίδια. Μ' αρέσει όχι μόνο τεχνολογικά, τα παιχνίδια μ' αρέσουν πολύ περισσότερο. Αλλά ελπίζω να μου δοθεί ευκαιρία σύντομα να ανοίξω και άλλα. Και να τα παίξουμε κιόλα. Θέλω να τα παίξω κάποια από αυτά, να τα δοκιμάσω. Βασικά το Sonic θα παιχτεί ούτως ή άλλως. Γιατί τώρα ετοιμάζω κάτι πολύ καλύτερο. Αλλά θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο γι' αυτό. Τώρα βλέπετε από το Fallout. Σκηνικά παίζω full out τον τελευταίο καιρό, οπότε μ' άρεσε ο Steam και το έβαλα. Anyway, check the now, Κώστας εδώ, να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα διαφορετικό βίντεο. Γεια σας, παιδιά.